την στήριξη της Αμερικανικής κυβέρνησης στις προσπάθειες για την ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας αλλά και την προσέλκυση επενδύσεων, εξέφρασε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Antenna Satellite και στο περιθώριο της ομιλίας του στο 7ο Ελληνικό Επενδυτικό Φόρουμ που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη. This has been a very big year for US-Greece relations. Ήταν μια μεγάλη χρονιά για τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Αναγνωρίζουμε ότι η μεγάλη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι να βοηθήσουμε στη διατήρηση της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Και όπως είπα στη συζήτηση που είχαμε στο πάνελ με τον αναπληρωτή υπουργό κύριο Χαρίτση, πολλά εξαρτώνται από τις αποφάσεις που λαμβάνει η ελληνική κυβέρνηση για τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων. Το μήνυμα της δικής μου παρουσίας είναι να δείξω την ισχυρή αμερικανική υποστήριξη για την ανάδυση της Ελλάδας από την οικονομική κρίση και να υπογραμμίσω τη σημασία της αμερικανικής συμμετοχής στη φετινή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ως τιμόμενη χώρα. Μια σημαντική ευκαιρία για υποβοήθηση των εμπορικών και επενδυτικών δεσμών μεταξύ των χωρών μας, για να βοηθηθούν οι αμερικανικές εταιρείες να επισημάνουν επενδυτικές ευκαιρίες, να αντιληφθούν ότι η Ελλάδα έχει αλλάξει, αλλά και να διαδώσουν το μήνυμα πως η ελληνική κυβέρνηση καλωσορίζει τις αμερικανικές επενδύσεις και ενδιαφέρεται για τη διεύρυνση της εμπορικής και επενδυτικής σχέσης με τις ΗΠΑ. Το 7ο Ελληνικό Επενδυτικό Φόρουμ αποτελεί συνδιοργάνωση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Enterprise Greece. Στο Επενδυτικό Φόρουμ έλαβε μέρος και ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος μιλώντας στην κάμερα του Antenna Satellite εξέφρασε τη σιγουριά του ότι η ελληνική οικονομία μπαίνει σε μια εντελώς διαφορετική τροχιά, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο για τον ξένο επενδυτικό παράγοντα. Νομίζω ότι είναι η κατάλληλότερη στιγμή για να συζητήσουμε εδώ στη Νέα Υόρκη με επενδυτές, με ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και αντιλαμβάνονται ότι πλέον η Ελλάδα ξαναγίνεται ένας δημοφιλής επενδυτικός προορισμός. Ποιο είναι το σχέδιο της επόμενης μέρας, ποιες είναι οι επενδυτικές ευκαιρίες οι οποίες ήδη εμφανίζονται και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε έτσι ώστε να αυξήσουμε τις διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ. Πηξίδα για την προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων στην Ελλάδα αποτελεί η αμερικανική επένδυση στο ιστορικό ναυπηγείο στο Νεόριον της Σύρου, που έχει ήδη δημιουργήσει 500 θέσεις εργασίας για την τοπική κοινωνία και η οποία αποτελεί την απόδειξη της δυναμικής των ελληνοαμερικανικών σχέσεων. Είναι η απόδειξη της δυναμικής των ελληνοαμερικανικών σχέσεων, αφού μιλάμε για μια επένδυση κατευθείαν στον παραγωγικό τομέα, στη βάση δηλαδή της ελληνικής οικονομίας, εκεί που είναι η ελληνική οικονομία και όχι μόνο σε χρηματοοικονομικές ή χρηματαγορές. Αυτό δείχνει τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών που αναπτύσσονται, καθώς πέραν της παραγωγικής δυνατότητας που θα αναπτυχθεί, είναι και οι δεσμοί που θα αναπτυχθούν τεχνολογικοί και know-how transfer μεταξύ της αμερικάνικης κοινότητας και της ελληνικής κοινότητας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα είναι η τιμόμενη χώρα στην προσεχή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και η Αμερικανική κυβέρνηση, θέλοντας να προσδώσει ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος, θα εκπροσωπηθεί το Σεπτέμβριο από μια πολυμελή αποστολή, της οποίας επικεφαλής θα είναι ο Υπουργός Εμπορίου Wilbur Ross.